Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου ο Παναθηναϊκός βρίσκει μπροστά του την μεγάλη κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου με την προσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού να κερδίσουν το απόψινο παιχνίδι που θα σημαίνει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας εκεί πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό αυτό του Σόουζα. To make a surprise to Van der Sar. Έφυγε ο Λιβερόπουλος με τον Van der Sar. Υπάρχει άνθρωπο, είναι πέναλτι. Η τρίπλα αυτή ήταν πραγματικά μια έμπνευση της στιγμής. Ο Αθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τίποτα. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιβερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Με όποιο αντίπαλο και να παίζαμε εκείνη την περίοδο, στόχος μας ήταν η νίκη. Εντάξει, οι αναμνήσεις είναι καταπληκτικές, γενικά εκείνη την εποχή, γιατί είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με προσωπικότητα, με ποιότητα και θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το βράδυ, ήμασταν συζητήσεις πριν στο ξενοδοχείο, ήμασταν σίγουροι ότι θα υπάρχει μια ατμόσφαιρα πολύ όμορφη για ποδόσφαιρο, απέναντι σε μια ομάδα με αστέρες, αλλά από την άλλη είχαμε και πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, γιατί τους είχε προηγηθεί και το παιχνίδι στο Τωρίνο και πιστεύαμε σε αυτούς μας ότι αν πιάσουμε την απόδοση που μπορούμε να πιάσουμε, ότι είχαμε τις πιθανότητές μας. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, ξύπνησα νωρίς. Όσο και να κοιμήθηκα, ξύπνησα πολύ νωρίς. Πολύ έντονο και πριν το παιχνίδι και θυμάμαι ότι προχώμασα στο γήπεδο, τότε δεν υπήρχε ούτε Αττική Οδό ούτε τίποτα και περνάγαμε μέσα από τη θυσίαση, ο κόσμος. Ήταν πραγματικά σαν να έπαιρνε το τηλεφώνημα να το πίνει στο γήπεδο, τόσο πολύ ήταν προσμονή για αυτό το μεγάλο μάτς. Καταρχήν να πω ότι υπήρξαν παιχνίδια στην καριέρα μου. Ένα από αυτά ήταν και αυτό το παιχνίδι, εναντίον της Γιουβέντους, το οποίο όταν πάτησα το πόδι μου για ζέσταμα, στον αγωνιστικό χώρο, είχα ένα προαίσθημα ότι θα πάνε όλα καλά. Αυτά τα παιδιά είχαν μέσα τους τον πρωταθλητή και δεν χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά τη δική μου για να μπορέσω εγώ δηλαδή να αφήσω τα παιδιά αυτά ό,τι μπορούν. Εκείνο που είχε πολύ μεγάλη σημασία ήταν ότι εμείς μπορέσαμε να πάμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά πιστέψαν ότι μπορούν να τα κάνουν. Δεν ζητήσαμε δηλαδή πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν, έτσι. Δεν ζητήσαμε υπέρ των δυνάμεών μας πράγματα. Απλά είπαμε να κάνουμε το αυτονόητο, ότι πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι αξέχαστες στιγμές, είναι μεγάλες στιγμές. Είναι η ιστορία της ομάδας του Παναθηναϊκού, την οποία μας έδωσε την ευκαιρία για να τη συνεχίσουμε αλλά και να τη δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη. Η ατμόσφαιρα τη συγκεκριμένη βραδιά ήταν, νομίζω, ίσως η καλύτερη που έχω παίξει εγώ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αρκετά μακριά. Ο Σόουζα είναι πάνω στην μπάλα. The feeling and the way I read. That situation and the feeling to kick the ball, it gave me the impression or it gave me the feeling if I have it once again near or less at the same point, it's in the left corridor, I will thinking to make a surprise to Van der Sar. Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας εκεί πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα στο έκτο λεπτό. Εν στάση εκτελεί την παλιά του ομάδα. On the moment of contact, I tried to make him analyze the it was a cross to make one step forward, you know, to looking for the ball. But when he realized the ball, he goes directly to the goal. It was more difficult for him to run back with the steps, you know it, and to jump quite well to get the save. Εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω το περίμενε κανείς και πολύ περισσότερο ο Van der Sar. Αλλά εμείς τώρα γνωρίζοντας τον Πάολο μετά, δεν μας φάνηκε και πολύ περίεργο, να σου πω την αλήθεια.
Γιατί αν περίμενες από κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο, ήταν αυτός ο παίκτης. Ήμουνα σίγουρος σε 1.000.000%. Το θέμα δεν ήμουν σίγουρος θα πει γκολ, αλλά ήξερα ότι θα χτυπήσει απευθείας. Η γωνία που είναι, ο τερματοφύλακας που δεν δίνει τόσο βάση από την στιγμή, αν νομίζω είχε έναν ή δύο στο τείχο. Ένα νομίζω, δεν θυμάμαι. Δύο. Μπράβο, και έχουν ανοίξει. Όλοι περιμέναν τη σέντρα. Όχι, στην αρχή νόμιζα θα γίνει σέντρα. Πραγματικά δεν περίμενα θα γίνει απευθείας το φάουλ. Αλλά έξυπνα, όπως σκεφτόταν πάντα ο Πάολο και έπαιζε πολύ με το μυαλό. Ίσως είδε τον Van der Sar, τον ήξερε από τη Juventus και κατάλαβε ότι θα περιμένει κάποια σέντρα από τη θέση που είχε το σώμα του. Κατάφερε και έκανε το τέλειο χτύπημα και πήγε η μπάλα εκεί που έπρεπε για να πανηγυρίσουμε το 1-0 και να γίνει το πρώτο βήμα, θα έλεγα. The desire and the conviction to score the goal, it made me, you know, to have success. And this it was, in that moment, it was something, it was an explosion of energy, like the fans of Panathinaikos, they deliver to me and to the team so many times. But that one, really special for me. Το γέμισμα στο πίσω δοκάρι, υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δείχνει ο γιόλ. Ισοφαρίζει ο Ιντζάκη. Μεγάλες ομάδες δεν υπάρχει σε μια φάση που δεν είναι. Μια φάση που την οποία δεν μπορεί να προσέξεις, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Εμένα η αγωνία μου η μεγάλη, για να το πω έτσι, να το καταλάβετε και το καταλάβει ο κόσμος, ήταν να τελειώσει το ημίχρονο. Να τελειώσει το ημίχρονο και να μην είμαστε πίσω στο σκορ. Γιατί αν σε βάλει ο Ιταλός πίσω στο σκορ, μετά δύσκολα γυρίζει. Ο Νίλ κάνει τη σέντρα, ο Γιουλιάνο που έχει περάσει μπροστά. Θα σηκωθεί στο πίσω δοκάρι να δούμε. Ναι, ο Μάρκ Γιουλιάνο. Και ο Νικοπολίδης με τα πόδια κράτησε το Παναθηναϊκό στο 1-1. Λοιπόν, εδώ είναι η λήξη του ημιχρόνου. Το φάουλ του Σόουζα στο 7 και η ισοφάριση του Ιντζάκη στο 24. Έχουν σε απόλυτη ισορροπία τις δύο ομάδες. Δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ήταν ίσως το καλύτερο ημίχρονο που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Όχι μόνο ότι τα γκολ πετύχαμε, αλλά νομίζω και σαν απόδοση. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει τη Γιουβέντους στην αντεπίθεση, διότι έχουν ανέβει οι ανασταλτικοί. Βασινάς. Με κάποιος ανεγκέφαλος πέταξε μια φωτοβολίδα μέσα. Έφυγε ο Λιβερόπουλος με τον Van der Sar. Υπάρχει άνθρωποι, είναι πέναλτι. Είναι μια από τις κορυφαίες τρίπλες. Το πέναλτι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να είναι και κορυφαία. Είναι τρομερή ενέργεια, τρομερή τρίπλα. Δείχνει και την κλάση του ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Νίκος είχε πολύ μεγάλη κλάση σαν ποδοσφαιριστής και πολύ μεγάλη ποιότητα. Δεν την περιμένω, γιατί άμα δείτε, κάνω την κάθετη και πάω να μου την ξαναγυρίσει την μπάλα να παίξουμε το 1-2. Με το που κάνει την τρίπλα όμως, σταματάω γιατί πήρε τη φάση πάνω του. Και όταν την παίρνει ο Λίμπερ τη φάση πάνω του, είναι 100% πάνω του. Είναι μια από τις κορυφαίες τρίπλες στην ιστορία του Champions League. Ναι. Ναι, είναι μια από τις κορυφαίες, γιατί με τον τρόπο που έγινε, με τον αντίπαλο που είχε, την πίεση του παιχνιδιού που υπήρχε στο 1-1, νομίζω ότι μόνο μεγάλοι παίχτες μπορούν να το κάνουν αυτό. Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι πραγματικά κάτι που μετά από τόσα χρόνια που έχουμε περάσει, ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού που με βλέπει έξω, με ρωτάει το ίδιο πράγμα και με ρωτάει και ποιος παίχτης ήταν. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύω ότι είναι ο Φεράρα. Δεν είναι ο Φεράρα, ήταν ο Ζάνκι ο ποδοσφαιριστής. Και η τρίπλα αυτή ήταν πραγματικά μια έμπνευση της στιγμής. Μετά από πάσα του Άγγελου του Μπασινά, σκέφτηκα πού περίπου είμαι, πού βρίσκομαι, ήξερα πού περίπου. Όχι, δεν είναι κάτι που είναι δουλεμένο. Νομίζω είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή έτσι μπορώ να αποφύγω τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και μπορώ να δημιουργήσω τις προοπτικές για να κάνουμε κάτι καλό. Έμπνευση της στιγμής ήταν. Ευτυχώς για όλους λειτουργήσε από την αρχή μέχρι το τέλος και πήραμε πάλι το προβάδισμα. Είναι ένα ολόκληρο Ολυμπιακό στάδιο το οποίο λες, αλλά όμως την ώρα του πέναλτι έχει την απόλυτη ησυχία. Γιατί όλα αναμένουν να δουν τι θα γίνει. Και ο Άγγελος Βασινάς. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Ο Ραμπούλα θα μαζέψει την μπάλα. Αυτό που είπαμε δεν θα μαζέψει καν, γιατί πάει κάποιος άλλος να τη μαζέψει. Πρέπει λοιπόν την μπάλα στα δίχτυα του ο Παναθηναϊκός με τον Άγγελο Βασινά. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τίποτα. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι πώς. Έχει αποφασίσει, με συγχωρείς, που θα εκτελέσει. Ναι, έχω αποφασίσει, αλλά πριν φτάσω, πολλές φορές, αν δείτε σε συγκεκριμένο πέναλτι,
δεν ξανακοιτάω τον τερματοφύλακα. Σε όλα τα άλλα πέναλτι όσα έχω χτυπήσει, αν δείτε, τον κοιτάω τον τερματοφύλακα. Να δω που έχει λίγο. Μια κλίση την οποία ναι, μπορεί να με βοηθήσει να το χτυπήσω ίσως από την άλλη πλευρά. Αλλά στο συγκεκριμένο έχω αποφασίσει και λέω εκεί, γιατί πολλές φορές όταν είσαι μεταξύ δύο κάνεις λάθος. Δεν ήταν το τέλειο πέναλτι αυτό. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν ήταν το τέλειο πέναλτι. Ήταν όμως πέναλτι που αν ο τερματοφύλακας όπως πήγε μια άλλη γωνία είναι σίγουρο. Παναθηναϊκός ξανά με το Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτο 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Δεν σταματήσαμε στο 2-1 και δεν έχει σημασία που έπαιζε με 10 παίκτες ο αντίπαλος. Μιλάμε για τη Γιουβέντους τώρα και μια ομάδα που και με 10 παίκτες μπορεί να καταφέρει να γυρίσει οποιοδήποτε παιχνίδι και με οποιαδήποτε ομάδα. Εμείς ευτυχήσαμε να κάνουμε το 3-1 μετά από 7 λεπτά όπως είπες. Και εκεί πιστεύω ότι να τελειώσει το παιχνίδι και να ελέγξουμε πλήρως τον αγώνα μετά. Μπορώ να πω ότι αυτή η ενέργεια, επειδή και αυτή είναι θελημένη, μου αρέσει πιο πολύ από την πρώτη. Γιατί κάνει διώξιμο ο Λεωνίδας ο Βόκολος μια κεφαλιά. Και επειδή βλέπω πως είναι οι αντίπαλοι και τέτοια, έχω στο μυαλό μου να κάνω κοντρόλ και τρίπλα και να αντιφέρω την μπάλα προς τα μέσα. Και μετά πάει μπάλα στο. Εκεί δεν το σκέφτηκες καθόλου τι θα κάνεις με την μπάλα. Μόλις την εντάξει, μόλις είδα τον άλλο δίπλα, λέω το μάγο, λέω το βάλε. Δεν είχα. Είναι το ίδιο που σου λέω και πριν. Δηλαδή πήγε μπάλα στο Βαζέχα. Και ο Βαζέχα για πολλούς νομίζουν ότι έκανε κάτι εύκολο. Εύκολο ήταν για αυτόν. Γιατί κοντρόλ. Και αμέσως εκτέλεση με το αριστερό στη αριστερή. Και έξω από την περιοχή. Εντάξει, ναι, εντάξει ήταν για αυτόν, δεν είχε έξω περιοχή και αυτά. Υπήρχε μία ας πούμε έτσι φιλοσοφία. Βγαίνει βέβαια αυτό και ιστορικά στον Παναθηναϊκό. Ότι απέναντι σε ιταλικές ομάδες και ιδιαίτερα είχε γίνει άρρηκτα συνδεδεμένο ο Παναθηναϊκός με τη Γιουβέντους. Επειδή είχαν παίξει ομάδες αυτές, είχαν συναντηθεί πάρα πολλές φορές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, τους είχαμε πάρει τον αέρα. Δηλαδή δεν είναι ομάδες όπως ήταν ας πούμε οι Ισπανικές που δεν μπορούσαμε να τις παίξουμε. Εκείνος ο Παναθηναϊκός είχε δείξει δείγματα γραφής ότι μπορεί να παίξει καλά τις ιταλικές ομάδες, κέρδιζε στη Γερμανία, κέρδιζε εκτός έδρας, έπαιζε καλά με την Arsenal, με ομάδες πολύ μεγάλες και έδειξε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κοντράρει οποιαδήποτε ομάδα. Και έπρεπε να σεβαστούμε την ομάδα, τη Juventus, μετά όταν έμεινε με 9 παίκτες. Και αυτό το κάνανε και τα παιδιά και το κάναμε όλοι μας. Ας πούμε υπήρξε μια χαλαρότητα γιατί απέναντί σου είχε τόσο μεγάλο σεβασμό και εκείνη η Γιούβε όπως έχει και τώρα που απέναντι σε 9 παίχτες ήσουν αναγκαστικά πιο χαλαρός. Δηλαδή δεν πήγαινε να σκοτώσεις μια ομάδα επειδή τη βρήκες να παίζει με 9 ή με 8. Και αν θυμάμαι καλά και ο Αναστασιάδης στο συγκεκριμένο παιχνίδι είπε μετά το 3-1 ας πούμε και προς το τέλος του παιχνιδιού όταν πλέον είχαν πλέον και και οι παίχτες της Γιουβέντους το είχαν παρατήσει. Εκεί λοιπόν υπήρξε μία χαλαρότητα, θα το έλεγα έτσι, ότι μπορείς να είναι ακριβώς, ότι έπρεπε το παιχνίδι να τελειώσει. Εξάλλου εμείς αυτό που θέλαμε τότε ήταν μόνο η νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. The last 15 minutes of the game, you have actually time to watch the fans and to feel all the fantastic atmosphere inside the stadium. And normally inside a game like this, this would never happen. You would be so much inside the game. But we had time to watch the fans just let the ball playing around. So it was very surprising. Από το 60 θυμάμαι, 65 εκεί, κάναμε πάσα, αν θυμάσαι, να τελειώσει το μάτς πιο... Υπήρχαν και παίχτες της Γιουβέντους, οι οποίοι μας έλεγαν, ξέρω, κάλμα. Εντάξει, υπήρχαν παίκτες, δεν θέλω τώρα να πω. Που λέγανε κάλμα, δηλαδή ότι οκ, okay, το παιχνίδι, ναι, τελείωσε. Απειρία, πες το τότε. Παραπάνω σεβασμός από ό,τι έπρεπε, το πράξαμε. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, όσο και να ακούγεται περίεργο, εγώ θα ήθελα να βάλουμε κι άλλα γκολ. Και όχι να σταματήσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν και μετά πολλοί μίλησαν για fair play, ξέρεις. Και αυτά. Γιατί νομίζω ότι έτσι δίνει το σεβασμό και στον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Και στον αντίπαλο. Όσο περισσότερα γκολ. Δηλαδή, φαντάσου αυτή τη στιγμή να μιλούσαμε για 5-1 εναντίον της Γιουβέντους. Νίκη είναι η μία, νίκη είναι και η άλλη. Αλλά τι θα μας άρεσε περισσότερο.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο νομίζω ότι εντάξει, δείξαμε και σεβασμό στον αντίπαλο. Γυρίσαμε την μπάλα, νομίζω κάναμε κάποιες αλλαγές. Πανηγυρίζαμε μαζί με την Εξέδρα αυτή τη μεγάλη νίκη απέναντι από έναν αντίπαλο στις πέντε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου. Εδώ είναι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός από το σφύριγμα εδώ του Γιόλ πηγαίνει για την κλήρωση της Παρασκευής. Το 3-1 επί της Γιουβέντους του δίνει πανηγυρικά την πρόκριση απέναντι στην μεγάλη κυρία του αλληλικού ποδοσφαίρου αλλά και το Αμβούργο. Ο Παναθηναϊκός τους έχει βάλει ήδη από κάτω μαζί με την Deportivo La Coruña. Εδώ ο Άγγελος Μπασινάς ο σκόρερ του 2-1 με το πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με τα γκολ του Σόουζα, του Μπασινά και του Βαζέχα περνάει σε έναν όμιλο που από την αρχή πολλοί τον είχαν καταδικάσει. Και όχι απλώς περνάει για να περάσει στο UEFA, αλλά είναι στην επόμενη φάση του Champions League. Είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια ανταπόδοση προς την ομάδα που μου έχει δώσει τέτοιο μεγάλη δυνατότητα να βρίσκομαι σε τέτοιο επίπεδο. Ήταν προς τον κόσμο ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αλλά περισσότερο είναι και για τον εαυτό σου ότι έχεις φτάσει σε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι ικανοποιείς το 100% αυτό που είχες σαν όνειρο. Θα σας πω τώρα κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Ήμουνα με τον ΠΑΟΚ προετοιμασία στην Ιταλία και πήγαμε στο Μιλανίνο προπονητής, ο ίδιος προπονητής που ήταν στη Γιουβέντους. Και πάμε λοιπόν εκεί για να πάμε να δούμε το κέντρο, γιατί τότε εγώ στον ΠΑΟΚ ήθελα να κάνουμε το προπονητικό κέντρο στα πρότυπα του Μιλανίνο. Και όταν πήγαμε λοιπόν εκεί, μου λέει λοιπόν, ήταν η χειρότερη βραδιά της ζωής μου. Γυρίσαμε πίσω και γέμισε το λεωφορείο αυγά στην Ιταλία. Μου λέει ο Αντζελότη. Η ομάδα μας τότε του Παναθηναϊκού ήμασταν μαθημένοι, θα έλεγα, έτσι, σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες προκρίσεις και κρατούσαμε πάντα έτσι ταπεινά την μπάλα κάτω, θα έλεγα, για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί περιμέναμε πάντα την επόμενη μεγάλη νίκη και την επόμενη μεγάλη εμφάνιση. In that time, of course, the campaign we made it in the Champions League, it was amazing. You know, see and feel all the atmosphere from Greek fans, special Panathinaikos fans, home and away games. It was something I could not forget. Football, mostly. It's to dedicate to the fans because they are the soul of the football. For that, it's something we need to deliver the best we can. Μέχρι να φτάσω στη Βούλα, έκανα γύρω στις 4 ώρες. 3-4 ώρες είχα τη γυναίκα μου και μια φίλη της μαζί. Και μέχρι να πάμε, σταματούσαν στον δρόμο. Κατεβαίναμε την Κηφισίας και δεν μπορούσες να. Σταματούσαν τα αυτοκίνητα, βγαίναν έξω, χαιρετούσαν, βγαίναν φωτογραφίες. Μιλάμε για πράγματα που. Εντάξει, είναι μια συγκλονιστική μέρα. Δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς. Εντάξει, είναι βραδιές που πραγματικά σου μένουν όσα χρόνια για να περάσουν. Που είναι ωραίες να τις διηγήσεις στα παιδιά σου και να τις δείχνεις. Και είναι αυτό που λέω, ότι σαν σύλλογο σε κάνουν τεράστιο, θα έλεγα. Σε κάνουν πολύ μεγάλο και σου ανοίγουν την όρεξη για τα επόμενα. This particular game is very special for me. Often when I'm asked which one is the biggest game you and the best game you have played, I often mention this game because it was very special. Η αυτή η ομάδα χτιζόταν μέχρι έφτασε μέχρι το 2004. History showed that we had a lot of very very good Greek players inside our team. They were not so famous at that time, but they became very famous also as European champions later on. Μια πενταετία που ήταν αυτή η ομάδα που έδειχνε πράγματα και έφτασε, πιστεύω, το όνομα του Παναθηναϊκού, του Συλλόγου, σεβάστηκε την ιστορία του και το μεγάλωσε ακόμα το όνομα, το έφτασε ακόμα πιο πάνω, ούτως ώστε να σε σέβονται και να σε, μέσα σε εισαγωγικά, εκλιπαρούν οι αντίπαλοι να σταματήσετε στα 3. Αυτά πρέπει να θυμόμαστε όλοι εμείς, οι παλιοί, πρέπει να τα διαβάζουν οι καινούργοι, πρέπει να έχουν οι καινούργοι ποδοσφαιριστές που έρχονται, πολύ περισσότερο πρέπει να οι διοικούντες να σέβονται όλη αυτή την ιστορία αυτού του συλλόγου και το μεγαλείο του και δεν πρέπει κανένας να παίζει με αυτό το όνομα και με αυτή την ιστορία.